Γεια σας, είμαστε οι Not Even Famous. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Έχουμε μαζί μας ένα εξαιρετικό συγκρότημα. Του Safe Sex. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα. Α, εμείς πέρασαμε. Είναι μια καινούργια μπάντα και θα μας πούνε διάφορα για αυτούς, θα ακούσουμε και δικά τους κομμάτια, θα ακούσουμε και κομμάτια τα οποία τους αρέσουν πάρα πολύ. Να πούμε ότι τους είχαμε γνωρίσει πέρυσι τον Ιούνιο στο Athens School Festival και μας είχαν κάνει από τις καλύτερες εντυπώσεις. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες είναι, ποιο στυλ μουσικής εκπροσωπεύετε, τι κομμάτια παίζετε? Παίζουμε ένα στυλ κοντά στο punk. Κοντά στο rock. Ναι. Αυτό με πολλές επιρροές από διάφορα. Ένα alternative punk rock κάτι. Εξαρτάται τι θα γράψουν, δηλαδή από rock and roll, ας πούμε, punk κλπ. Πολύ ωραία. Ναι. Για να καταλάβουμε και καλύτερα το στυλ σας, θέλετε να μας ξεκινήσετε με το πρώτο σας κομμάτι? Ναι. Νομίζω θέλουμε. Πώς λέγεται? Λέγεται New Old. Πολύ ωραία. From
Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Το κομμάτι εγώ προσωπικά το έχω ακούσει κιόλας. Αλλιώς δεν θα σας σήκαρε κιόλας. Και πολύ ωραία και ακουστικά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Εγώ έχω να πω ότι μου άρεσε και μου έκανε εντύπωση που είστε όλοι κιθάρα. Δεν είναι έτσι πραγματικά. Κάποιος είναι drums. Μου κάνανε και παίζω drums. Και ο Βασίλης παίζει μπάσο. Και μετά εσύ δύο κιθάρα και είσαι τραγουδάς. Ναι. Πολύ ωραία. Ποιος το έχει γράψει αυτό το κομμάτι και οι τέσσερις μαζί. Και οι τέσσερις μαζί. Τους στίχους. Κυρίως εγώ. Πολύ ωραία. Όχι, βασικά μόνο αυτός. Να ξεκινήσουμε με το πότε δημιουργήθηκε η μπάντα. 1,5 χρόνο πέρα. 1,5-2 χρόνια. 2 και κάτι. 2 και ένα μήνα. Πώς μαζευτήκατε όλοι μαζί. Λοιπόν, η ιδέα ανήκει στο Βασίλη από εδώ. Δικιά μου. Δικιά μου. Που είχαν μαζί με αυτόν εδώ πέρα το Βασίλη. Δύο Βασίλιδες γενικά. Μου είπε αυτός ο Βασίλης εδώ σε μένα. Και εγώ συμφώνησα. Και μετά εγώ είπα σε αυτό. Δεν κατάλαβα. Γιατί είπε ο ένας παίζει μπάσο, ο άλλος παίζει κανονικά. Γενικά ήμασταν πάντα στην ίδια παρέα. Εσύ πού ήσουν, ναι. Εγώ μετά ήμουν, δεν ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπα να πάω. Ναι, πέρασε ακροάσει. Αφού μαζί πήγαμε πολύ, δεν έρθει. Και πήγα και το μετά. Ήταν ο καλύτερο από του 200. Ήταν, έχετε πάρα πολύ. Πραγματικά χιλιάδες από το στούντιο. Κουράξα από το στούντιο. Σε παρακαλώ. Είσαι μεγαλύτερο, τι να κάνει. Βασικά, πάντα την είχα στην απορία για όλες τις μπάντες γενικά. Όταν είστε μαζί σαν παρέα, ενώ βγαίνετε μαζί, περνάτε καλά μαζί ή παίζετε μόνο σαν μπάντα. Όχι, δεν μου αρέσει. Περνάμε πολύ καλά μαζί. Εγώ δεν βγαίνω μαζί τους. Είχε συμβεί σε κανένα live κάτι, ρε παιδί μου, το πείτε κολλάω και απλά δεν μπορώ να συνεχίσω και θα πάρω τα χάλια. Μα έχουν γίνει όλα τα άσχημα πράγματα. Ό,τι μπορεί να γίνει. Του έχουν πέσει μπαγκέτες δύο φορές. Εγώ την είδα το μικρόφωνο έτσι. Έκανε εκεί το μικρόφωνο και την είδα εδώ. Ναι. Έχουμε πέρασει ωραία σαν μας έχουν πέσει πένες. Έχουμε... Ό,τι έπα. Καλά, ναι. Καταστροφή, έτσι. Έχουμε ξεχάσει τις τύχους. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Και σε μένα, όσο κάποιοι έχουν αλλάξει τους τύχους. Δεν μου αρέσουν. Έχουμε τραγουδίσει χωρίς τύχους. Πολλά τραγούδια. Είναι απλά πας λίγο με τον ρυθμό σε ένα σημείο. Εσύ έχεις κάνει ποτέ το δικό σας. Ελπίζω όχι. Ποιο? Αυτό που λέω, παιδί μου, κολλάς και απλά λες δικό σας. Όχι. Όχι εσύ. Εσύ είσαι ο Μπασίλης. Δεν το έχω κάνει. Αλλά έχω τραγουδίσει κάτι που δεν υπήρχε. Δικό σου. Πολλές φορές. Λοιπόν, για τη σημερινή εκπομπή, όπως το ξέρετε, σας ζητήσαμε να μας δώσετε μια λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια. Δεν θα προλάβουμε να παίξουν όλα. Καλύτερα. Όμως... Δεν τα αγαπημένα μας αυτά, αυτούς τα έκανα. Δεν τα έβαλα εγώ. Οκ, εγώ τα έβαλα, αλλά δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα για αρχή τον Tool, το 46 and 2. Ωραία. Και μετά συνεχίζουμε με περισσότερους save sex. Πέραχα. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Είμαστε εδώ λοιπόν με τους Safe Sex. Ακριβώς. Και πριν μιλήσαμε για τις στιγμές και τα λοιπά που έχετε περάσει, τη στιγμή που θέλετε να επιλέξετε το όνομα της μπάντας σας. Λοιπόν, είχατε και κάποιο άλλο προτιμό. Είμαι φανάρος, εντάξει. άρα, σας είδε κατευθείαν αυτό στο μυαλό και το επιλέξετε. Είχαμε live το ίδιο βράδυ και δεν είχαμε βρει όνομα. Εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Ναι. Από ποιους καλλιτέχνες νιώθετε ότι έχετε επηρεαστεί περισσότερο? Δηλαδή, όχι ποιοι είναι αγαπημένοι σας, αλλά αυτοί που σας έχουν επηρεάσει τη μουσική σας. Ναι. Δεν ξέρω. Όλοι. Όλοι τους Blink. Όλοι τους Blink. Ωραία. Εμένα. Οι 43 θα ήθελα. Οι ποιοι? Οι 43. Δεν ξέρω, εγώ θα πω τους Rovers τώρα, γιατί δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Έχετε δημιουργήσει άλλα κομμάτια εκτός από το New Old και το Photograph. Ναι. Άλλα, πώς αυτό. Ναι, ναι, 8. Αλλά έχουμε φωγραφίσει άλλα 3. 3 και είναι και άλλα 2 που είναι ανολοκλήρωτα. Έχουμε φωγραφίσει, ας πούμε, στο ένα έχουμε φωγραφίσει μόνο τα drums. Στο άλλο μόνο κιθάρα. Στο άλλο μόνο μπάσο. Στο άλλο δύο κιθάρες και τα drums θα έχεις φωγραφίσει. Σε ποιο? Στο intro. Ναι, και τη φωνή. Και μένει τον μπάσο κυρίως. Και μπορούμε να τα βρούμε κάπου τα υπόλοιπα που έχετε ηχογραφήσει εκτός από αυτά τα δύο. Ναι, τα κρύβουμε καλά. Όχι. Αλλά είναι υπόσχεση αυτό. Με το που τελειώσουμε, ξεφύγουμε από την τρίτη ηλικίου.
θα τα ανεβάσουμε στο YouTube. Άμα περάσετε εσείς οι δύο, τρεις, σε άλλη πόλη, τι θα γίνει με το safe sex? Εξ αποστάσεως. Θα προσπαθήσουμε. Κοίτα, δεν θα έχει θέμα ο ένας σίγουρα. Βασικά, τι να γίνει. Απλά δεν πήγαν οι μπάντα. Μάλλον θα συνεχίσουμε, αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Δηλαδή, θα ηχογραφούμε, θα γράφουμε κομμάτια με το χειμώνα, θα προσπαθούμε να ηχογραφούμε. Και μετά το καλοκαίρι θα κάνουμε κανένα live, φαντάζομαι. Θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή να τραγουδάτε, να είσαι στο μπάντα. Να το πάρετε πιο επαγγελματικά. Ναι, αυτό. Αν τραβήξει. Θα δούμε. Ενώ αλλά... θα το κυνηγήσετε ή άμα προκύψει. Εμείς θα το συνεχίσουμε έτσι να χωριστεί. Άμα τώρα τύχει κάτι. Όπως είπε, απλά κάναμε τη βλακία όμως και θα δούμε. Όταν σκέφτεσαι βασικά ένα κομμάτι, ποιο είναι το πιο δύσκολο? Λέμε σε κάθε κομμάτι αυτό το κάνουμε μπαλάδα, παιδιά. Γιατί δεν έχουμε ούτε μια μπαλάδα. Όχι, δεν θέλουμε να παίζω μπαλάδα. Και δεν θέλει ποτέ. Το είναι το παράπονό μα. Ποιο? Ότι παίζουμε μια μπαλάδα. Παρ' όλα αυτά τα γράψαμε χθες, θα το ξέρεις. Ναι, δεν παίξω. Σκεφτόμασταν, άμα έχει τύχει. Βασικά, εγώ σκεφτόμουν να τύχει να σκέφτεται και χάνει. Αν έχει τύχει ποτέ σε ένα συγκρότημα στο δικό σας που είναι λίγο πιο alternative και πιο rock, να κολλήσει κάποιο κομμάτι που είναι πιο mainstream και πιο pop. Συγγνώμη. Ναι, παίζουμε One Direction. Παίζει κρυφά στο σπίτι του. Όχι, όχι. Δεν ακούει κανένα. Όχι, αλήθεια, παίζουμε One Direction. Βασικά, στον δρόμο παίζαμε. Ναι, βασικά, μόνο στον δρόμο παίζαμε. Το έχουμε και στο επίπεδο, αλλά. Και ποιο τραγούδι παίζω? Δεν θυμάμαι. Το. What makes you beat? Α, κλασικό ήταν αυτό. Εντάξει, το δεν έχουμε ντριφίσει τώρα στο. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε κάτι. Δεν θα παίξουμε κάτι δικό μα. Και θα παίξουμε τη διασκευή τη βραδιά. Του. Τον Blink. Τον διασκευή. Τον Blink. Ποιο? Το Dumb. Πολύ ωραία. About me, I won't try to argue or hold it against you. I know that you're leaving, you must have your reasons. The season is calling, your pictures are falling down. Sad look on your face, the timing and structure. Did you hear? She fucked her a day late, a black short. I'm writing the report. I'm losing and failing. When I move, I'm failing now. And it'll happen once again. I'll turn to a friend. Someone that understands, sees through the master plan. But everybody's fucking gone, and you've been waiting for too long to face this on your own. Well, I guess this is growing by the arm of that guy. Now you smile and you wave, you pretend it's okay. The sorry, it won't last. When she's gone, I won't come back. It will happen once again. You'll turn to a friend, someone that understands, sees through the master plan. But everybody's gone. I've been there for too long to face this on your own. Well, I guess this is growing now. Well, I guess this is growing. Well, I guess this is growing.
Παιδιά, μπράβο, και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ Blink, οπότε ήταν μια πολύ ευχάριστη έκφραση. Ήταν τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά κάνεις. Ποια ήταν η ιδέα για να το κάνετε? Μπορώ να μαντέψω. Δεν μπορώ. Θέλουμε να μας πείτε ένα συγκρότημα που θεωρείτε υπερεκτιμημένο και ένα που θεωρείτε υποτιμημένο. Η Stars and Track μου. Είναι κάτι που λείπας. Δεν είναι υπερεκτιμημένη, είναι υποτιμημένη, αλλά θέλω να το πω. Ωραία. Τι δεν είναι υποτιμημένη. Υποτιμημένο θέλω το Χαρούλι, το πώς είναι απίθετος. Ποιο? Ο Χαρούλης. Ο Χαρούλης. Είναι κριτικός. Είναι κριτικός εδώ πέρα, τι αυτό. Απίστευτο το είναι. Μητέρα κριτική. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ με το Βασίλη. Και είναι και κρίμα γιατί. Εντάξει, τώρα ζούμε και στην εποχή του mainstream. Από τη μία μας φαίνεται λογικό, από την άλλη είναι κρίμα όμως. Ναι, εντάξει. Πριν κάνουμε τις συνεδρίες, να ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτό, ποιο θα είναι, Δέσποινα? Όχι, πες το εσύ. Πες το εσύ, θα το πω χάλι και θα γυλάμε πάλι. Εντάξει, άντε, αφού δεν θέλεις να πεις τα αγγλικά. Λοιπόν, είναι το Blackfield, το το Pain, ακριβώς. Γεια σας. Επιστρέφουμε εδώ πέρα με το Safe Sex και έχω μια πολύ ωραία ερώτηση να σας κάνω. Δική σου. Ναι, δική μου, αποκλειστικά. θέλω να απαντήσω ο καθένας σας σε ποιες συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχετε πάει. Και ποια ήταν και η αγαπημένη σας και ποια περιμένατε να είναι καλύτερη και τελικά δεν ήταν τόσο καλύτερη. Να απαντήσω εγώ πρώτα. Ένας, ναι. Έχω πάει Misfits, έχω πάει Red Hot Chili Peppers, έχω πάει Hitler Manifesto. Έχεις πάει στο Hitler Manifesto. Ακούστε Manifesto. Να πει ότι είμαι μόνο άνθρωπο που ακούει εδώ τον κόσμο. Ακούει πάρα πολλού κόσμο, φυσικά, αλλά τέλος πάντων. Επόμενο ο Βασίλη νούμερο 2. Εσύ τα πω εγώ. Λοιπόν, ποιε είναι οι σκοπέ τώρα. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλέ. Γνωστό, α πούμε. Έχω πάει σε διάφορε μικρέ ταμπλέ όπω παίζουμε εμεί. Το έχω πάει Βανέσσε, τι έχω πάει. Ευανέσσε. Μικρέ είναι αυτέ. Είχα πάει και εγώ. Ήταν ωραία. Στην τελευταία ή στην. Στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη. Η τελευταία είναι. Εντάξει. Εντάξει, όχι, δεν έχω κάνει και σε που με χάλασε πάρα πολύ. Εντάξει, κάποιε δικέ μα. Αλλά. Για πε μα ποιε είναι, Κωνσταντίνε. Τι να πω, για την αυλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ είχα πάει Red Hot. Είχατε πάει μαζί. Ναι. Και μετά κυρίως σε μικρές συναυλίες που λέει και ο Βασίλης. Τώρα δεν θυμάμαι άλλη. Για μίλησε μας, Βασίλη, νούμερο 1. Νούμερο 1, ωραία. Βασίλη, πάει Bon Jovi. Το κατόρθωμα. Έχω πάει Bon Jovi. Μετάλλικα. Με Big Four, βασικά, είχα πάει. Ωραία. Ωραία, δεν λύσα. Πού άλλο. Red Hot, που δεν μ' άρεσε. Σας αρέσει κάποιος καλύτερος σε τέτοιο στυλ, δηλαδή να σας αρέσει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι που να λέτε ότι μπορεί να μην τον συμπαθώ, να είναι mainstream, να είναι χάλια, αλλά είναι αυτό το κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Γιατί, ποιος σας είπε ότι δεν συμπαθώ με τον mainstream? Ναι, ισχύει. Ενώ ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν εννοώ ότι, εννοώ ότι κακή mainstream. Ωραία. Μετά από αυτές τις δύο ερωτήσεις, παίξτε μας και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας παίξουμε. Βασικά το πρώτο τελευταίο, εντάξει, όχι το τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Ωραία, πάμε. Όχι, φίλε μου. Τι παίζουμε? Το γιτζί. Α, το δικό σου. Α, το έχει γράψει ο ντράμερ, είναι έξω σημείο του. Πώς το λέγεται? Όλα. Βασικά δύο. Λέγεται Γιώργος, πες. Λέγεται γιτζί. Ο βαριέμαι να ξεχωρώ. Από το Ευγένιος. Ναι. Δεν με λένε. Γενικά είναι γιτζί. Αλλά δεν με λένε. Δεν πειράζει. Ωραία, για να ακούσουμε. Για να ακούσουμε τον ντράμερ να παίζει. Κιθάρα.
sometime soon, oh, he'll wake up. Try to rule the world, his shadow's falling on his eyes. He'll never be alone, no way he will cry. He'll never regain control over himself, over his mind. So many people down. He'll be okay. No way he'll be fine. He'll never regain control over himself, over his mind. It's all my people down. Again, through distant smiles and no long words, he'll never find himself. No way he'll be fine. He'll never regain control over himself, over his mind. There's so many people down. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Αλλά δεν είναι μπαλάντα. Δεν ακούγεται έτσι. Κοίτα, δεν ξέρω, θεωρώ ότι όλα τα λόγια είναι λίγο κάπως. Δηλαδή. Τι είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ωραία κάπως εννοώ. Όχι, δηλαδή, εμένα μου αρέσει πολύ. Ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δεν τα καταλαβαίνω όλα. Αλλά ναι. Τώρα που πει για λόγια και στίχους και αυτά. Έχει γράψει ποτέ τραγούδι για κάποια κοπέλα. Αλήθεια! Κωνσταντίνε! Ναι. Ποιο είναι εδώ? Όχι. Ναι ή όχι, διάλεξε. Δηλαδή, το κάνεις παλιά ή πρόσφατα? Και παλιά ή πρόσφατα. Εντάξει, δεν ξέρω κάτι. Κοίταξε, κι εσύ, άμα ξεκινήσεις να γράφεις κάποτε με το θυμίζεις. Ούτε καν. Μου καταστρέφει το όνειρο στο δημοτικό. Όλοι όσοι παίζουν. Ναι, όλοι όσοι παίζουν να γράφουν. Βασικά, ακόμα και αν είναι στίχοι, δεν μιλάνε. Για αυτήν υπάρχει κάπου εκεί πέρα. Όχι, υπάρχει κάπου στο τραγούδι. Μπράβο. Εντάξει. Και τώρα τα λέω τζάμπα γιατί δεν μας βλέπει. Τα λέω... Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να το βρήκε. Βρήκε. Και λοιπόν... Μόνο το αγαπημένο του Βασίλη. Του Βασιλιά. Βασιλιά, Βασίλη νούμερο ένα. Ναι, ναι. Να το πω εγώ που μου αρέσει κιόλας πολύ. Λοιπόν, είναι Guns N' Roses, το Paradise City. Αγαπημένο που μου. Χτίστηκε το πρόσωπό του. Και πάνω. Επιστρέψαμε εδώ με του Shake Sex. Λοιπόν, είσαστε περίπου μια μισή ώρα εδώ πέρα στο You Smile. Πείτε μας λίγο τις εντυπώσεις σας, πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Γενικά όλα σαν ιδέα. Το ότι προωθείτε καινούργιες μπάντες κλπ. Γιατί είναι σημαντικό για τα παιδιά να δείξουν τη δουλειά τους, ό,τι και αν είναι αυτή. Γενικά, να πω και κάτι άλλο, γενικότερα. Ότι εντάξει, το μέλλον είναι ας πούμε ιδιωτικές εκπομπές πλέον. Και γενικά είναι πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα μια χαρά. Δηλαδή. Μια χαρά. Θα κάνετε ποτέ. Θα μας παίξετε το δεύτερο δικό σας κομμάτι. Τρίτο. Και ποιο είναι αυτό? Shadows λέγεται. Πολύ ωραία. Δεν σκέφτηκα πολύ γι' αυτό. Thank you.
and haunting dares lies under the snow. Shadows cling to death, leaving fields alone. And it's all in vain, rotten from inside. Was that been the rain? The end yet feels nice. The shadows growing black, they grow behind our back. Death is standing by, but we don't give a damn. Will we ever see what's right before our eyes? We are falling down towards the sky. Περισσότερο... Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μου φάνηκε πιο ωραίο από τα δύο προηγούμενα. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε η εισαγωγή πάρα πολύ. Και εμένα πολύ μου άρεσε η εισαγωγή. Εμένα μου άρεσε να έχεις βασίλειο. Ποιος την έγραψε την εισαγωγή. Την εισαγωγή ποιος την έγραψε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κάνεις λίγο από όλες, πιστεύω. Εγώ. Multitask. Μόνο τα drums δεν αγγίζεις, ε. Δεν αφήνει κανένα. Ο Γιώργος κάνει τα περισσότερα. Παίζει drums. Τραγουδά, κάνει δεύτερες φωνές. Παίζει και πιάνο. Αλλά. Παίζει και πιάνο. Δεν παίζει ποτέ μπροστά σε κόσμο. Και Βασίλη παίζει πιάνο. Και μπάσο. Έχετε γράψει κάποιο κομμάτι που να έχει μέσα πιάνο. Όχι. Γιατί όπως είπαμε, δεν μας αφήνει να παίξουμε μπάλα. Α, εντάξει. Ωραία. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και θα σας ξαναδούμε σίγουρα και στο Athens School Festival φέτος. Ωραία. Οπότε σας ευχαριστούμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Παρακαλώ. Θα λέμε στην επόμενη εκπομπή κάθε Κυριακή στις 7 με 8.30. Να μπαίνετε σε σελίδα του YouSmile, να βλέπετε όλες τις ενημερώσεις για όλες τις εκπομπές και να μπαίνετε και στη δική μας σελίδα. Και πιστεύω τελευταίο πρέπει να παίξουμε ένα
βίντεο από τα παιδιά που παίζουν στο φεστιβάλ. Ακριβώς, ναι. Και να πάρουν και μια ιδέα για το τι είναι το Athens School Festival που θα απασχολήσει και την εκπομπή μας στις επόμενες εκπομπές. Γεια σας! Γεια σας! Γεια. Sodos grow!